ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη πίστη και πάθος από εμάς για την νίκη. Τρίτη ματιά. Τα μέτρα στο Απόστολο Νικολαίδης, δρακόντια. Μάλιστα η ελληνική αστυνομία επιστράτευσε και ελικόπτερο ώστε να περιφρουρεί καλύτερα το γήπεδο. Πραγματοποιεί τους στόχους του, κέρδισε και αυτό το μάτς. Έχει όμως ακόμα πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και συνεπώς νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε τίποτα. Είχαμε πολλούς παίκτες που δεν είχαν μέρα. Σημερινή. Και πιστεύω ότι πάθος είχε περισσότερα Παναθηναϊκός. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο παιχνίδι. Ήταν και καλύτερος και δίκαια κέρδισε. Για μας από εδώ και πέρα είναι δύσκολο να μιλάμε για κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση όποια πρέπει να κυνηγάμε. Είμαστε πάρα πολύ, το είδατε, δεν ήταν ποτέ έτσι. Χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς ομαδικότητα, κάποιο φόβο να πάρεις μπάλα και να κάνεις κάτι χωρίς ευθύνη να πάρει κάτι ένας μέσα στο παιχνίδι. Γιατί τη διατησία δεν έχω μιλήσει καθόλου, ούτε θα μιλήσω ακόμη. Δεν θέλω σήμερα να αφήνω ούτε τίποτα. Είπα ότι δίκαια κέρδισε Παναθηναϊκός, ήταν και καλύτερος από εμάς και αυτά πρέπει να του πεις και να δέξεις. Μεγάλη συγχαρητήρια τους παίχτες μου για την προσπάθεια που κάνανε, για την υπομονή για να περάσουν δύσκολες στιγμές, για την απόδοση, για την νίκη. Πιστεύω ο κύριο Βάιεβιτς έκανε ένα καλό ρεσούμεν από τον αγώνα. Δεν πιστεύω να χρειάζομαι να λέμε το ίδιο. Θέλω να πω ότι ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη νίκη και να περάσαμε ΑΕΚ. Πόσο φορές μίλησα από διαιτησία. Πόσο φορές. Ούτε μία φορά δεν μίλησα. Εγώ δουλεύω, διαμαρτυρήσω μπορεί μέσα από το γήπεδο. Αλλά τελείωσε τον αγώνα. Τι θα κάνουμε, τελείωσε. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε στο φιλμ του αγώνα του Ντέρμπι. Δεν μας επέτρεψε λίγο νωρίτερα ένα τεχνικό πρόβλημα να παρακολουθήσουμε όλες τις φάσεις. Τα highlights από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Πάμε να τα δούμε τώρα. Ο Καραγκούνης κατάφερε να ξεφύγει. Λιμπερόπουλος στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ κάνει το σουτ γυρίζοντας. Προσπάθησε εκεί να κρατηθεί όρθιος.
έπεσε πάνω του ο Κατσουράνης και το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα μαρκάρισμα του Καρακούνη πάνω στο Μαλαδένι. Πρώτος στην μπάλα ο Γιώνας Κόλκα, ο οποίος θα γυρίσει έξυπνα στον Καρακούνη. Το σούτ του Γιώργου Καρακούνη, ο Μιχαλίδης και πάλι σε κόρνερ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για δεύτερη φορά. Έτοιμος ο Μπασινάς να εκτελέσει. Ευκαιρία εκεί, ίσως και κάποιο τράβηγμα πάνω στον Λιμπερόπουλο από τον Κατσουράνη. Μια φάση που θα χρειαστεί να ξαναδούμε. Αλλά φαίνεται ο Κατσουράνης να συγκρατεί τον Λιμπερόπουλο. Δείτε και πάλι. Είναι μια φάση που θυμίζει αρκετά, θα έλεγα, την προηγούμενη αγωνιστική, αυτό που συνέβη μεταξύ του Πουλόπουλου και του Λιμπερόπουλου. Ο Κατσουράνης παρέμβαση από τον Ολιζαντέμπε, ο Μπασινάς για τον Λιμπερόπουλο. Δεν υπάρχει offside, τέτα τέτ με τον Μιχαηλίδη. Προσπάθησε να σουτάρει, υπάρχει μία ακόμη φάση η οποία θα συζητηθεί ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μαρκαριάν όρθιος ζητάει συγγνώμη από τον Κασναφέρ και ο Βασάρας δεν άφησε νωρίτερα το πλεονέκτημα, ενώ υπάρχουν αρκετά νεύρα από πλευράς των παιχτών των δύο ομάδων. Ο Καρακούνης τα λέει εκεί σε έντονο ύφος με τον Βασίλη Μπορμπόκη. Όρθιοι από πλευράς τόσο του πάγκου του Παναθηναϊκού όσο και από πλευράς του πάγκου της Ένωσης. Παλιά με το αριστερό για τον Ολιζαντέμπη, τον Λιμπερόπουλο. Τελικά ο πρώτος είναι αυτός που ευνοήθηκε. Η μπάλα φτάνει προς τιμή στο Λιμπερόπουλο που ανοίγει σε κενή αιστεία. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι το 1-0 από τον Νίκο Λιμπερόπουλο που φτάνει τα 7 γκολ στο πρωτάθλημα. Σκοράρει για μία ακόμη εβδομάδα. Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που βρίσκει δίχτυα ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μια αγκαλιά επέκταση του Παναθηναϊκού. Ο Σέρχιο Μαργαριάν όρθιος πανηγύρισε με τη γροθιά. Αντίπαλο πάντα τον Κωστένογλου είναι πιο ευέλικτος, πιο γρήγορος ο Λιζαντέμπη. Άφησε δύο παίκτες πίσω του. Στη μεγάλη περιοχή παίρνει θέση ο Λιμπερόπουλος που σουτάρει συρτά. Ο Μιχαηλίδης θα μπλοκάρει. Κασάπης για τον Γιωργάτο. Ξεπέρασε τον Καραγκούνη. Θα περάσει έξυπνα στο Μαλαδένι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. 1-1. Ισοφάρισε από τον Χρήστο Μαλαδένι. Ένα καταπληκτικό σουτ. Η ΑΕΚ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στην δεύτερη ουσιαστικά προσπάθεια για επίθεση που κάνει. Και είναι η σειρά των οπαδών της Ένωσης να πανηγυρίσουν. Το 1-1 λοιπόν από τον Χρήστο Μαλαδένι έπειτα από την εξαιρετική προσπάθεια του Γρηγόρη Γεωργάτου. Λιμπερόπουλος ξεπέρασε τον Κασάπη, στρώνει στον Ολιζαντέμπε. Στην έξοδο του Μιχαηλίδη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα πάνω στον Ράιτ και ο Μιχαηλίδης θα μπλοκάρει. Παναθηναϊκός και πάλι στην επίθεση. Ανοίγει την μπάλα ο Κόλκα στη μεγάλη περιοχή και ο Βασάρας δείχνει αυτή τη φορά το σημείο του πέναλτι, έστω και καθυστερημένα. Και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον Νίκο Γεωργέα. Εκτελεί ο Μπασινάς, η μπάλα στα δίχτυα, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος τρέχει για να πανηγυρίσει και να αφιερώσει κάπου αυτό το γκολ, αυτό το τέρμα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται λοιπόν στο 26ο λεπτό του δευτέρου μέρους με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Άγγελου Μπασινά. Γιωργάτος πέφυγε τον Σάριτς, είναι κενός ο διάδρομος για πάσα στον Νικολαίδη. Τελικά επέλεξε τον Αλιτζή που γυρίζει παράλληλα. Πάνω στην κίνηση ο Γεωργιάς σουτάρει κόντρα και η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ για την ΑΕΚ. Θα ξαναδούμε. Ναλιτζής χρησιμοποιεί αντικανονικά το χέρι του. Ο δεύτερος βοηθός κάτι είδε και έτρεξε κάτι να πει στον κύριο Βασάρα, σηκώνοντας το σημειάκι νωρίτερα. Ο Βασάρας ετοιμάζεται να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Δημήτρη Νάλιζη. Αντίπαλο τον Κασάπη. Καραγκούνης κλεισμένος από τρεις αντιπάλους. Θα περάσει την μπάλα για τον Μικάελσεν. Αυτός για τον Βαζέχα που γυρίζει εντυπωσιακά. Έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακή ενέργεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε. Να δούμε τι θα μεζευδούμε. Ο κύριος Γιώργος Ψυχομάνης είναι πάντα εδώ. Ψυχομάνης μόνο του αγώνα Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε παρακαλώ την προβολή του βίντεο και ο Ψυχομάνης έτοιμος για να τη σχολιάσει τις φάσεις. Γνωστός διαιτητής.